Στην αυλή του σχολείου. Η αυτοψία είναι της Λευκής Γεωργάκη. Πού βρέθηκαν οι σύριγγες? Εδώ, σε αυτά εδώ. Κάτω. Κάτω, αλλά ήταν δια γυμνού εφαλμού εμφανής στα παιδιά. Εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι χτενίζουν κάθε πρωί την αυλή και τους χώρους του 13ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, μαζεύοντας σύριγγες αλλά και υπολείμματα χρήσουσιών πριν προλάβουν να έρθουν οι μικροί μαθητές. Βρέθηκαν εδώ έξω στην αυλή. Τις βρήκε ο άνθρωπος που ασχολείται με την καθαριότητα του κτηρίου. Και ξαναβρέθηκαν ξανά μέσα στην εβδομάδα και άλλες φορές. Φοβόμαστε για την υγεία των παιδιών μας, βεβαίως. Μόλις πέσει το σκοτάδι και φύγει ο σχολικός φύλακας, η αυλή μετατρέπεται εύκολα σε στέκη τοξικομανών. Οι έμποροι το γνωρίζουν και περιφέρονται στην περιοχή. Γονείς και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται ότι η περίφραξη του σχολείου είναι πολύ χαμηλή. Με αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι τοξικομανείς να πηδούν με ευκολία τα κάγκελα για να βρουν καταφύγιο στην αυλή του σχολείου. Έχουν γίνει επανειλημμένα αιτήματα στο Δήμο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, λόγω αυξημένου κόστους, αδυνατεί να ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημά μας. Θέλει μια αντιμετώπιση λίγο πιο σοβαρή, θέλει μέτρα παραπάνω. Το σχολείο γειτνιάζει με σταθμό του μετρό, όπου υπάρχει 24ωρη φύλαξη. Ωστόσο, χρήστες και έμποροι περνούν απαρατήρητοι, σαν σκιές μέσα στη νύχτα. Οι δάσκαλοι ζητούν να αυξηθούν οι περιπολίες και να ληφθούν μέτρα προστασίας του χώρου. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο